Επόμενος τύπος δεδομένων είναι ο τύπος δεδομένων της συμβολοσειράς. Εντάξει, έχουμε δει αρκετά για τις συμβολοσειρές. Πάμε πάλι. Μια συμβολοσειρά είναι μια σειρά χαρακτήρων. Η συμβολοσειρά ορίζεται από τα διπλά εισαγωγικά στα οποία περικλείονται οι χαρακτήρες. Παραδείγματος χάρη εδώ πέρα ο Άλαν είναι μια συμβολοσειρά, γιατί αυτοί οι χαρακτήρες βρίσκονται μέσα στα διπλά εισαγωγικά. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι γενικότερα τα σύμβολα τα οποία αποτελούν τη συμβολοσειρά μπορούν να είναι γράμματα, μπορούν να είναι αριθμοί, μπορούν να είναι άλλα σύμβολα. Έχουμε δει επίσης το slash ni που είναι ο χαρακτήρας αλλαγής γραμμής στο προηγούμενο μάθημα. Και γενικώς θα μπορούσαν να ήταν μέχρι και ελληνικοί χαρακτήρες. Γενικότερα οτιδήποτε εννοείται σαν χαρακτήρας μπορεί να ενσωματωθεί μέσα σε μία συμβολοσειρά. Βέβαια, εδώ πέρα βλέπουμε τον τύπο δεδομένων, δηλαδή ότι αυτή η μεταβλητή, την οποία την έχω ονομάσει name, αρχικοποιείται, της δίνουμε τιμή, η οποία είναι η συμβολοσειρά Alan, εντάξει. Τώρα, τα εισαγωγικά μπορούν να είναι είτε διπλά είτε μονά, άρα το Hello World είτε με διπλά εισαγωγικά είτε με μονά εισαγωγικά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και αν χρειαστούμε μια συμβολοσειρά που περιέχει διπλά εισαγωγικά, πρέπει να την ενσωματώσουμε μέσα σε μονά εισαγωγικά. Δηλαδή εδώ πέρα ήθελε αυτός να αποθηκεύσει τη συμβολοσειρά αυτήν εδώ, αλλά με μια ιδιαιτερότητα ότι το δε ήθελε να το βάλει μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Για το λόγο αυτό τη συμβολοσειρά την αποθήκευσε με μονά εισαγωγικά. Συνεπώς μέσα σε μονά εισαγωγικά μπορώ να έχω τα διπλά και μέσα σε διπλά εισαγωγικά μπορώ να έχω τα μονά εφόσον το χρειάζομαι αυτό σε κάποια άσκηση, σε κάποια ενέργεια. Τώρα, στους ακεραίους μπορούσα να κάνω πρόσθεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και όλα τα άλλα. Κολοκύθια και στους πραγματικούς το ίδιο. Ωραία, και οι συμβολοσειρές επιδέχονται πράξεις. Οπότε εδώ τώρα θα μάθουμε μια καινούρια πράξη, είναι το και, αλλά το και των συμβολοσειρών. Και τι θα κάνει το και? Το και θα κάνει την ένωση, τη συνένωση όπως λέμε καλύτερα, δύο συμβολοσειρών σε μία. Και στα αγγλικά παρεπιπτόντως αυτό λέγεται concatenation. Τώρα, σου βάζω λίγο και την αγγλική ορολογία όπου μπορώ, γιατί να ξέρεις ότι όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου που θα έχουμε τελειώσει τα βασικά και θα πηγαίνουμε στα πιο προχωρημένα, τότε και το Google θα είναι πολύτιμος σύμμαχος και πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα σε δυσκολεύουν, θα τα ψάξεις στο Google, πρέπει να ξέρεις την ορολογία για να τα ψάξεις στα αγγλικά, τα περισσότερα πράγματα στα αγγλικά και αν θες να μάθεις καλό προγραμματισμό πραγματικά, και έχεις πρόβλημα στα αγγλικά, να ξέρεις ότι καλό θα είναι να ξεκινήσεις αγγλικά. Καταλαβες, ο πλούτος που υπάρχει στα αγγλικά είναι πραγματικά τεράστιος, έτσι. Οπότε εκεί δεν έχεις ανάγκη και κανένα ψούνι, ας πούμε, να περιμένεις να βγάλει κανένα μάθημα. Πήγαινε εκεί πέρα, μάθα αγγλικά και ξαφνικά τα εργαλεία τα οποία θα εμφανιστούν μπροστά σου είναι απεριόριστα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στα μαθήματα θα βάζω την αγγλική ορολογία προκειμένου να κάνεις τα searches στο Google όσο γίνεται πιο αποδοτικά. Τι κάνει τώρα η συνένωση των συμβολοσειρών? Φτιάχνει μια καινούρια βάζοντας αριστερά αυτή που βάζουμε αριστερά από το και και βάζοντας στα δεξιά αυτή που βάζουμε δεξιά από το και. Τις παραθέτει, τις βάζει δίπλα-δίπλα, φτιάχνει μια καινούρια, την αποθηκεύει αμέσως μετά στη μεταβλητή την οποία χώνουμε αριστερά του τελεστή εκχώρησης. Πάμε να δούμε αυτά τα τρία παραδειγματάκια αναφορικά με το concatenation στα strings. Και έχουμε, εδώ είμαστε, ο Alan Turing, να τον ψάξεις αν δεν τον ξέρεις, αλλά υποθέτω ότι τον ξέρεις βέβαια, έτσι. Alan Turing, και πηγαίνω και κάνω το concatenation, βάζω το name αριστερά, το surname δεξιά και πηγαίνω και τυπώνω το full name, χωρίς μια μεταβλητή, name είναι το μικρό όνομα, surname είναι το επώνυμο, full name είναι το όνομα μαζί με το επώνυμο. Να του κάνουμε ένα play και παρατηρούμε τώρα ότι το concatenation έγινε. Έχω τυπώσει τη μεταβλητή full name και μου έχει τυπώσει το Alan κολλητά από δίπλα του Turing. Δεν μου πολύ αρέσει βέβαια αυτό εδώ, γιατί όπως παρατηρείς θα ήθελα στη συμβολοσειρά να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στον Alan και στον Turing. Αλλά παρόλα αυτά όμως το προσπερνάμε σαν ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε. Η λύση του είναι εύκολη, είναι στην ουσία να βάλεις ένα κενό. Να καταλαβαίνεις δηλαδή ότι οι τέσσερις χαρακτήρες του Alan και οι έξι χαρακτήρες του Turing απαιτείται να βάλουμε και έναν έβδομο χαρακτήρα εκεί με στη μέση, ούτως ώστε να γίνεται η διαχείριση σωστά. Πάμε να δούμε τώρα και εδώ μια παραλλαγή. Παρατήρησε ότι εδώ αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα, γιατί πάω και βάζω το full name και βάζω αριστερά το Allen και αμέσως μετά βάζω δεξιά το Turing με ένα κενό αριστερά. Τυπώνω το full name. Και θα μου πεις εδώ γιατί δεν έβαλες το first name και το last name. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που σου είπα και στο προηγούμενο βίντεο ήταν το εξής. Ότι οτιδήποτε είναι λογικά ορθό είναι αποδοτικό. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας μονόδρομος ότι πρέπει να το κάνουμε έτσι σον και καλά. Έχουμε τα διαφορετικά εργαλεία. Αυτά τα διαφορετικά εργαλεία τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Εδώ γίνεται εν πάση περιπτώσει το concatenation. Έχω ένα string αριστερά, ένα string δεξιά.
τυπώνω το full name και έχει πράγματι το Alan αριστερά, το Turing δεξιά και αν το τρέξω κιόλας η εκτύπωση θα έχει το κενό μες στη μέση γιατί το έβαλα το κενό. Το κενό είναι και αυτό ένας χαρακτήρας, εντάξει. Και θα πρέπει όποτε θέλω να εμφανίζεται στις εκτυπώσεις μου θα πρέπει να το βάζω ρητός μέσα στις συμβολοσυρές. Πάμε και στο τρίτη παραλλαγή του προγράμματος, όπου έχω το name και το surname και αμέσως μετά πηγαίνω και κάνω την πράξη μέσα στην print. Το είδαμε αυτό ότι η print επιτρέπει μέσα εκεί να κάνεις πράξεις και πρέπει να επεκτεθεί λίγο εγκεφαλός τώρα. Πράξεις θεωρούσαμε ότι ήταν οι συνήθεις αριθμητικές πράξεις που είδαμε στον ακέραιο και στον πραγματικό. Πράξη είναι και το concatenation, εντάξει. Το και των συμβολοσυρών είναι και αυτό μια πράξη. Άρα λοιπόν του λέω τύπωσέ μου αυτό το κολοκύθι και έχεις καταλάβει ότι μέσα στο όρισμα του print μπορούμε να του βάζουμε πράγματα τα οποία κάνουν πράξεις μεταξύ τους και μας δίνουν ένα τελικό αποτέλεσμα και πράγματι η εκτύπωση την οποία μας βγάζει είναι αποδοτική. Οι συμβολοσυρές έχουν πάρα πολλά ακόμα χαρακτηριστικά και είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι συμβολοσυρές. Θα το καταλάβεις καλά και από τα επόμενα μαθήματα. Θα αφιερώσουμε ένα ολόκληρο μάθημα στις συμβολοσυρές. Έχουν πολλά ακόμα χαρακτηριστικά, αλλά θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου να το κάνουμε. Και να παρατηρήσουμε ότι επίσης η συμβολοσυρά στην Python έχει πράσινο χρώμα. Και πάμε να κάνουμε την άσκηση 5, να πάμε στο γνωστό γνωμικό του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος. Ο Βασίλης Λεβέντης κάποτε είπε: πηγαίνετε να βοσκήσετε προβατάκια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Και μας λέει να κατασκευάσουμε μια συμβολοσυρά που ενσωματώνει όλη την παραπάνω φράση και τυπώστε την. Και το γνωμικό πρέπει να είναι σε εισαγωγικά. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα σε αυτήν εδώ την άσκηση, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουμε ένα quote, όπως λέμε, πρέπει να βρίσκεται μέσα σε εισαγωγικά. Άρα, θέλουμε να αποθηκεύσουμε μια συμβολοσυρά που μέσα της να έχει εισαγωγικά. Συνεπώς αυτή είναι η, ποια είναι τώρα αυτή, η 5, ναι η 5 και αυτό που θέλω να μάθεις είναι ότι όταν χρειάζεσαι τα εισαγωγικά μπορείς να πηγαίνεις και να τα κοπανάς κατευθείαν μέσα στο, έχουμε τα μονά μέσα στα διπλά μάλλον και τα διπλά μέσα στα μονά. Συνεπώς θα χρησιμοποιήσω μονά εισαγωγικά γιατί θέλω να βάλω διπλά μέσα και αμέσως μετά μπορώ να γυρίσω και το πληκτρολόγιο και να γράψω την πρόταση. Όπως την είδαμε, ο Βασίλης Λεβέντης λοιπόν είπε και αμέσως μετά μέσα σε διπλά εισαγωγικά να βάλω τη φρασούλα την οποία ήταν προηγουμένως. Πηγαίνετε να βοσκήσετε προβατάκια κτλ. Εντάξει, το νέο της άσκησης το πιάσαμε, να το τρέξουμε λίγο για να το δούμε, να το πατήσουμε δηλαδή πρώτα μία εκτύπωση. Η Python δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα και με ελληνικούς χαρακτήρες και έτσι τα μηνύματα μπορούμε να τα βάζουμε στα ελληνικά. Τώρα εμείς θα τα βάζουμε στα αγγλικά γενικότερα για να εξοικειωνόμαστε κιόλας γιατί σου είπα ότι αυτό είναι μονόδρομος. Παρατήρησε το ωραίο που έγινε το string μας, ήταν αυτό εδώ και πράγματι έχουμε καταφέρει και έχουμε αποθηκεύσει τα διπλά εισαγωγικά μέσα στη συμβολοσυρά μας. Συνεχίζουμε, πάμε στην άσκηση 6, το νόημα μιας μεταβλητής. Κατασκευάστε μια μεταβλητή με όνομα full name, αρχικοποιήστε τη με το όνομά σας και το πρόγραμμα τυπώνει χαλό, έπειτα το όνομά σας και τελικά ένα με συγχωρείς θαυμαστικό. Και έχουμε το σχήμα του προγράμματος, ότι θέλουμε να είναι κάπως έτσι και το παράδειγμα εκτέλεσης είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Επαναλάβετε ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, αμέσως μετά με κάποιο άλλο όνομα. Συνεπώς πάμε να φτιάξουμε το προγραμματάκι αυτό εδώ, είναι το exercise 6. Και θέλουμε να ακολουθήσουμε το σχήμα, βάζουμε το πλήρες όνομα κάποιανού, εντάξει, και βάζω εδώ το δικό μου, Δημήτρης Ψούνης, και αμέσως μετά πηγαίνουμε και βάζουμε το message, όπου στο message τώρα μας είπε ότι θέλουμε να εμφανίζεται κάτι συγκεκριμένο. Θέλουμε να εμφανίζεται, για να δούμε, το όνομα το οποίο θα έχει βάλει αυτός, θέλουμε αριστερά να εμφανίζεται το hello, και δεξιά θέλουμε να εμφανίζεται το θαυμαστικό. Και τώρα σκεφτόμαστε ότι για να συνθέσουμε αυτό το μήνυμα, θα βάλουμε το όνομα μες στη μέση, θα βάλουμε αριστερά αυτήν την συμβολοσυρά και δεξιά θα βάλουμε αυτήν εδώ τη συμβολοσυρά. Κάπως έτσι σκεφτόμαστε για να χτίσουμε μηνύματα. Συνεπώς πηγαίνω και βάζω αριστερά τη συμβολοσυρά hello, αμέσως μετά θα βάλω το και και θα βάλω το περιεχόμενο της μεταβλητής full name, δηλαδή θα βάλω full name. Δεν θα γράψω Δημήτρης Ψούνης, αλλά θα βάλω το full name τη μεταβλητή αυτή. Και αυτό έχει τεράστια σημασία όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και αμέσως μετά πηγαίνω και βάζω και ένα θαυμαστικό. Τώρα, θα του κάνω έναν έλεγχο του προγράμματος να δω ότι τα έχω καταφέρει, ας πούμε. Και δεν τα έχω καταφέρει βέβαια, γιατί ξέχασα να βάλω, να τυπώσει το μήνυμα. Και έτσι δεν είδαμε κάποιο αποτέλεσμα.
το βάζω τώρα να τρέξει και μου βγάζει χαλούντι με τις ψώνες και δεν μου αρέσει αυτό εδώ. Είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, ότι δηλαδή τα κενά θα πρέπει ρητά να πηγαίνουμε και να τα βάζουμε στο πρόγραμμά μας. Βάζω το κενό, το τρέχω τώρα και το αποτέλεσμα πράγματι μας δικαιώνει. Τώρα, το νόημα των μεταβλητών λοιπόν είναι ότι γράφουμε το πρόγραμμα ούτως ώστε να τρέχει ανεξάρτητα από την τιμή την πραγματική της μεταβλητής. Δηλαδή, αν φαντάσου ότι το μήνυμα δεν ήταν κάτι τόσο απλό, φαντάσου ότι το μήνυμα αυτό θα μπορούσε να ήταν ακόμα και μια ιστοσελίδα την οποία αφορά εμένα, για παράδειγμα. Δηλαδή, η ιστοσελίδα μου στο Facebook, ας πούμε, έτσι. Η ιστοσελίδα μου στο Facebook παίρνει κάποια στοιχεία τα οποία τα έχει αποθηκευμένα στα μεταβλητές και ύστερα τα χτίζει όλη την πληροφορία της σελίδας και σου σερβίρει μετά τη σελίδα μπροστά σου. Αλλά αν έχεις παρατηρήσει, η δική μου σελίδα και η δική σου σελίδα στο Facebook, η δομή είναι ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι το όνομα, είναι τα κολοκύθια, οι πατάτες, τα διάφορα, τα ψιψιψώνια. Όμως η δομή της σελίδας είναι ίδια. Και έτσι λοιπόν το ίδιο πρόγραμμα σαν αυτό, φαντάζομαι ότι το πρόγραμμα δεν ήταν τόσο μικρό, είναι δύο γραμμές, αλλά ήταν κάτι πιο περίπλοκο, εντάξει, θα έτρεχε ακριβώς το ίδιο, απλά αλλάζοντας τη μεταβλητή για κάποιον και να βάζα, ας πούμε, εδώ τον John Doe και τρέχοντάς το να παρατηρήσουμε ότι το ίδιο πρόγραμμα τρέχει πλέον για την καινούργια μεταβλητή. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η έννοια στη μεταβλητή, ότι δηλαδή αμέσως μετά με διαφορετικές τιμές, το είδαμε και στο πρόγραμμα που φτιάξαμε με τα λεπτά, εντάξει, ξανατρέχει το πρόγραμμα για τις διαφορετικές τιμές και έχουμε τα αποτελέσματα και έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα μόνο μία φορά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις συμβολοσειρές. Πολύ σημαντικό εδώ και εδώ να κάνεις κανένα τυπογραφικό λάθος, ξέρεις, να ξεχάσεις κανένα διπλό εισαγωγικό, να το βάλεις, ξέρω εγώ, το διπλό εισαγωγικό λάθος, να το κάνεις μεταγλώτηση, να δεις τα μηνύματα που θα σου βγάλει ο interpreter κτλ. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ήδη το έχεις πετύχει με αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής.